ευχάριστο να εξασφαλίζαμε για το σύνολο των πολιτών συνθήκες μόνιμης και σταθερής εργασίας, όπως αναφέρετε και εσείς στην ερώτησή σας, στο δημόσιο και ιδιαιτέρως και στον τομέα των μεταφορών. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό, το αντιλαμβάνεστε. Γνωρίζουμε ότι οι οργανισμοί οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσία στους πολίτες υπάρχουν και λειτουργούν ακριβώς για αυτό το σκοπό. Όχι για τις διοικήσεις τους ή τα στελέχη τους ή τους εργαζόμενους τους μόνο. Αυτοί όλοι είναι το μέσο προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός. Να προσφέρουμε δηλαδή φθηνές ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Από τη δική μας πλευρά, επειδή κάνετε λόγο για κρίση, γνωρίζετε ότι αναλάβουμε να διαχειριστούμε μια μεγάλη κρίση. Εμείς ουσιαστικά δεν διαχειριζόμαστε τη νίκη μας στις εκλογές, διαχειριζόμαστε τις δυσμενέστατες συνέπειες της ήττας Νέας Δημοκρατίας που οδήγησε τη χώρα σε αυτή την κρίση με τη διακυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι συχνά η πολιτική μας ετεροπροσδιορίζεται. Γιατί μας παραδόθηκε ένας νεκρός, τον οποίο οφείλουμε όχι απλώς να αναστήσουμε, αλλά και να τον καταστήσουμε πρωταθλητή ταχύτητας. Και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είχαμε την Ολυμπιακή, οδηγήθηκε σε τραγωδία ναυάγιο ΟΣΕ, τον οποίο προσπαθούμε να εξηγιάνουμε. Οι αστικές κοινωνίες παρουσιάζουν και αυτές ήδη συσσωρευμένα ελλείμματα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με ετήσιες ζημιές που ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια, θα πρέπει να κάνουμε τις ανάλογες παρεμβάσεις. Όσον αφορά την ΑΜΕΛ, είναι μια εταιρεία η οποία λειτουργεί υποδειγματικά, επαναλαμβάνω υποδειγματικά. Είναι ένας φορέας κόσμημα, ο οποίος έχει κατορθώσει να προσελκύσει την προτίμηση των Ελλήνων πολιτών που μετακινούνται στην Αθήνα. Και αυτή την δεκαετία πραγματικά αυτός ο οργανισμός μπορεί να πει κανείς ότι συνέβαλε ώστε η Αθήνα να αποκτήσει ένα άλλο διεθνές επίπεδο αναφοράς. Ήταν κερδοφόρος. Δεν επιβάρυνε το κοινωνικό σύνολο. Και εξασφάλιζε και για τους εργαζομενούς του ένα αξιοπρεπέστατο εισόδημα, αφού κατά μέσο όρο το κόστος αποδοχών ανεργαζόμενο έφτανε περίπου τις 46.000 ευρώ το χρόνο. Να όμως που το 2009 ο οργανισμός αυτός για πρώτη φορά παρουσιάζει λειτουργικές ζημιές που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η πολιτική αυτή βεβαίως μπορεί να οφείλεται σε κακό σχεδιασμό, μπορεί να οφείλεται σε πολλούς άλλους λόγους, στους οποίους καθένας μπορεί να εκτιμήσει, αλλά φαίνεται ότι επιβαρύνεται μεταξύ των άλλων και από τις αθρώσεις προσλήψεις, οι οποίες έγιναν χωρίς σχεδιασμό, χωρίς να υπάρχει μελέτη, ώστε να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες, σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο αυτού του οργανισμού, το οποίο δεν είχε καν εκπονηθεί. Ήταν πελατειακού χαρακτήρα. Και βεβαίως μπορώ να αναφέρω αριθμητικά στοιχεία και μεγέθη, τα οποία επιβεβαιώνουν του λόγου μου το αληθές. Πρέπει να σας πω ότι ενώ υπηρετούσα μέχρι το 2004 1.139 εργαζόμενοι στην ΑΜΕΛ, μέσα σε λίγα χρόνια ο αριθμός αυτός μέχρι το 2009 αυξήθηκε κατά 550 άτομα, έφτασε τα 1.688, κατά 50% δηλαδή περίπου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις δαπάνες που πρέπει να κάνει αυτός ο οργανισμός, χωρίς να έχει αυξήσει τα έσοδά του απ' την άλλη. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι το 2004 αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων κατά 50% σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων των προσλήψεων που έγιναν την περίοδο 2004-2009. Ιδίως δε το τελευταίο προεκλογικό δίμηνο του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έχουμε προσλήψεις περισσότερες των 250, οι οποίες έγιναν, θα μου επιτρέψει να πω και πάλι, με έναν τρόπο πελατειακό. Πέρα από τους αριθμούς, οι οποίοι οδηγούν σε συγκεκριμένες αριθμητικές συνέπειες, πρέπει να πω υπάρχουν οι άνθρωποι. Το σέβομαι απολύτως. Οι άνθρωποι όμως όχι μόνο οι εντός των τυχών, αλλά και οι εκτός των τυχών. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη εργασίας. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκτός των τυχών και οργίζονται όταν αντιλαμβάνονται ότι κάποιοι με κάποιες διαδικασίες, οι οποίες δεν υπακούν σε συγκεκριμένους διαφανείς αμερόληπτους κανόνες, εξασφαλίζουν αυτό που και εκείνοι επιδιώκουν, αλλά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν. Και επειδή γνωρίζετε ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να μην ανανεώσει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να μην τις μετατρέψει, θα έλεγα, σε συμβάσεις ορίστου χρόνου, είμαστε πραγματικά μπροστά σε μια δύσκολη, όχι ευχάριστη κατάσταση. Έχει κληθεί η διοίκηση του οργανισμού να μελετήσει τις πραγματικές ανάγκες και να δούμε βάσει αυτών των αναγκών πώς μπορεί να έχουν ένα πλεονέκτημα λόγω της εμπειρίας τους οι εργαζόμενοι, ώστε να ενταχθούν στους οργανισμούς μεταφοράς, αν αυτό είναι απαραίτητο, στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, συμφωνείτε εσείς, κύριε συνάδελφε, δεν είναι προοδευτική πολιτική
μία πολιτική μικροπολιτική, μία πολιτική πελατειακή, η οποία διαφορεί για τα κοινωνικά αποτελέσματα, η οποία παραθέτει ή προτάσει πάντοτε αιτήματα σαν αυτό το οποίο και εσείς θα αναπτύξετε, είμαι βέβαιος εντός ολίγου καθώς θα πάρετε το λόγο, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που έχει στο κοινωνικό σύνολο. Ενώ μιλάτε για το συγκεκριμένο θέμα, σας καλώ να σκεφτείτε όλους τους πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν εσάς και το κόμμα σας, τα προβλήματά τους και πόσο οι πολίτες αυτοί, ως φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες, επιβαρύνονται όταν τέτοιοι οργανισμοί έχουν ζημιές, οι οποίες τελική ανάλυση από μηχανισμούς προσφοράς μιας κοινωνικής υπηρεσίας τους μετατρέπουν σε αντικοινωνική μηχανή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο λόγο έχει ο βουλευτής.